Τώρα, τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ. Συνολικά ανακοινώθηκαν 1.070 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 533 στην Αττική και τα 87 στη Θεσσαλονίκη, ενώ 33 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη Χαλκιδική. Επίσης, 249 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ είχαμε 25 νέους θανάτους λόγω COVID-19, φτάνοντας στους 5.903 συνολικά στη χώρα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και χθες. Οι εξελίξεις αυτές αναλύθηκαν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Η Επιτροπή θα καταθέσει στη συνέχεια την πρότασή της και η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν τελικά θα ληφθούν νέα μέτρα ή όχι. Οι απόψεις των ειδικών δίστανται ως προς το αν θα πρέπει να πάμε άμεσα σε καθολικό lockdown τύπου Μαρτίου ή αν θα συνεχίσουμε με πιο soft λύσεις. Πάντως, στο τραπέζι της συζήτησης τίθεται από επιστήμονες και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης θέμα επιστροφής των μαθητών στην τηλεκπαίδευση, αφενός λόγω της κινητικότητας που προκάλεσε το άνοιγμα των σχολείων και αφετέρου λόγω των κρουσμάτων σε μαθητές. Ο προβληματισμός εστιάζεται στην Αττική, στην Πάτρα αλλά και στη Θεσσαλονίκη μου, που δεν πρόλαβε να χαρεί το καταπράσινο χρώμα που έδειχνε να παίρνει στον επιδημιολογικό χάρτη την περασμένη εβδομάδα, καθώς στις τελευταίες μετρήσεις στα λίμματα του πολεοδομικού συγκροτήματος καταγράφηκε αύξηση του υλικού φορτίου κατά 50%. Για την εξέλιξη της πανδημίας και για τις τελευταίες μετρήσεις στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΙΑΘ, θα συζητήσουμε με τον Πρίτανη του Αριστοτελείου, κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, κυρία Σαμολάδα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Περιμένατε αυτή την αύξηση στο οικο φορτίο, ή ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη και για εσάς και για τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας? Για να είμαι ειλικρινής, η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, δεν είναι εκρηκτική. Είναι απλά έντονα προβληματική. Τι εννοούμε όμως 50% πάνω? Δεν είναι αυτής της εβδομάδος σε σχέση με την προηγούμενη. Διότι ο εβδομαδιαίος μέσος κυλιόμενος δείκτης αυτής της εβδομάδος σε σχέση με την προηγούμενη, δηλαδή της προηγούμενης Τετάρτης με Τετάρτη και της προπροηγούμενης, απλώς δείχνει μια αύξηση της συγκέντρωσης. Εμείς όμως, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, τι κάναμε? Συγκρίναμε το μέσο όρο των μετρήσεων από 11 Ιανουαρίου μέχρι 27 Ιανουαρίου και τις μετρήσεις 29, 1 και 2. Γιατί και εκεί είδαμε ότι υπάρχει μια αύξηση. Αυτό είναι το 50%, δηλαδή τι? Των μετρήσεων των τελευταίων, ο μέσος όρος, σε σχέση με των μετρήσεων από τις 11 μέχρι τις 27. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί από 11 του μηνός? Γιατί από τις 11 του μηνός ξεκίνησε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ανοίξανε δημοτικά, μετά από μια εβδομάδα άνοιξε το λιανεμπόριο με τον τρόπο που άνοιξε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε τρομακτικά επίπεδα. Και να πω συγκεκριμένα, είμαστε στην περίοδο περίπου στις 13 με 14 Οκτωβρίου. Προσέξτε, και εδώ είναι το σημαντικό για να καταλάβουν οι ακροατές μας. 13-14 Οκτωβρίου, τι επίπεδο συγκέντρωσης του ιού στα λίμματα είχαμε, α την ίδια με τώρα. Τι συνέβη τότε, τι είχαμε μάλλον τότε? Τότε λοιπόν στις 14 Οκτωβρίου ήταν ανοιχτή η εστίαση, ήταν όλο το εμπόριο ανοιχτό, όλη η εκπαίδευση, πανεπιστήμια, είχαμε φοιτητές εδώ, είχαμε μια περισσότερη ανεμελιά, ερχόμασταν από καλοκαίρι. Αντίθετα τώρα τι έχουμε? Προερχόμαστε από μιας μορφής καραντίνα, συνεχίζει να υπάρχει μιας μορφής καραντίνα, δεν έχουμε όλο αυτό το άνοιγμα, τον Οκτώβριο δεν είχαμε χειμώνα, τώρα έχουμε χειμώνα, τον Οκτώβριο δεν είχαμε μεταλλάξεις, τώρα έχουμε μεταλλαγμένα στελέχη, τον Οκτώβριο δεν είχαμε πίεση στο σύστημα υγείας, τώρα έχουμε μερική, όχι φυσικά ότι, είναι τίποτα, ότι υπάρχει η πίεση η προηγούμενη, υπάρχει όμως μια αλφα πίεση. Άρα λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες και κάποιες διαφορές. Το κυριότερο μεταξύ των δύο είναι αυτό που είπα πριν, η ανεμελιά τότε, ενώ τώρα γνωρίζουμε, ενώ τώρα ξέρουμε. Για αυτόν τον λόγο η άποψή μας είναι ότι πρέπει ως πολίτες σε αυτήν τη στιγμή που είμαστε, που βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει,
να σταθούμε υπεύθυνα. Και εάν σταθούμε υπεύθυνα, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό και να μην μπούμε στο κόκκινο. Τι δείχνουν για τον αριθμό των ασυμπτωματικών που υπάρχουν στην κοινωνία τα λύματα και πού εκτιμάτε πως θα κυμανθεί ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων τις επόμενες μέρες, εφόσον βέβαια δεν ληφθεί κάποιο πρόσθετο περιοριστικό μέτρο, ακριβώς, κύριε Παπαϊωάννου? Η εικόνα αυτή που δείχνουν τα λύματα δεν είναι μια στατική εικόνα, δηλαδή τη στιγμή που το βλέπεις, είναι κάτι που θα εκδηλωθεί επιδημιολογικά, το έχουμε πει πολλές φορές, μετά από 3-4 μέρες. Άρα λοιπόν το 100 συμπλήν θα το δούμε μέχρι την Κυριακή, Κυριακή Δευτέρα θα το βλέπουμε. Οι σημερινές μας μετρήσεις, χθεσινές, σημερινές και της Δευτέρας θα δούμε που θα πάμε. Σε αυτό τη συγκέντρωση του οικού φορτίου δεν μπορείς να γνωρίζεις αν είναι μόνο η συμπτωματική ή και η ασυμπτωματική. Διότι πάντα σε μια συγκέντρωση είναι και οι δύο. Από εκεί και πέρα προφανώς και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, αφενός και αφετέρου ούτε μπορείς να κάνεις ποιοτικό διαχωρισμό το εάν προέρχεται ή από πού προέρχεται αυτό το οικό φορτίο. Δηλαδή αν επιβαρύνει το λιανεμπόριο, επιβαρύνει τα σχολεία, ποιος επιβαρύνει. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια στιγμή και επειδή έχουμε μάθει πολλές φορές και ως λαός να είμαστε των δύο άκρων, ή της πολλής έντασης του άκρου του πανικού ή του άκρου του εφησυχασμού. Εγώ θέλω πάντα να είμαι κάπου στη μέση. Είμαστε σε στιγμή προβληματισμού, ας δείξουμε υπευθυνότητα και όπως περάσαμε πολύ ωραία τις γιορτές, να συνεχίσουμε να περνάμε και τώρα. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό το 100 συν πλην 80, 100, 120 κάπου εκεί μέσα ή τουλάχιστον το πάνω από 100 έχουμε να το δούμε το 100 πλάς από 30 ή 31 Δεκεμβρίου. Ναι. Ας επανέλθουμε λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί και θα επανέλθουμε μειούμενοι. Μου φάγατε την ερώτηση για το ποιες δραστηριότητες πιστεύετε πως ευθύνονται για την αύξηση του οικού φορτίου, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ακριβώς, δεν μπορεί να γίνει μια ποιοτική διαφορά, διότι οπωσδήποτε όσον αφορά τα σχολεία. Υπάρχουν έγκριτοι συνάδελφοι που πιστεύουν ότι τα σχολεία πρέπει να κλείσουν. Υπάρχουν άλλοι έγκριτοι συνάδελφοι οι οποίοι λένε ότι δεν αποδεικνύεται από πουθενά ότι το άνοιγμα των σχολείων επιβαρύνει ιδιαίτερα το οικό φορτίο. Και θα πει κάποιος γιατί. Σίγουρα υπάρχει κινητικότητα, σίγουρα υπάρχει συγχρονισμός για τα δημοτικά που πάνε οι γονείς. Ο αντίλογος είναι ότι δεν πάνε όλοι τις ίδιες ώρες. Υπάρχει άλλος αντίλογος που λέει γιατί να μην μείνει το λύκειο, μόνο η τρίτη λυκείου ενδεχομένως, που τα παιδιά πάνε μόνα τους και δεν υπάρχει κυκλοφορία και συγχρονισμός. Με λίγα λόγια, σε μια τέτοιου είδους πανδημία, πάντα πρέπει να είσαι ένα βήμα μπροστά. Γιατί δεν είναι μαθηματικά ένα και ένα κάνει δύο. Είναι το σχολείο, δεν είναι το σχολείο, είναι το λιανεμπόριο, δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν οι ειδικοί πολύ σωστά έχουν όλα τα μέτρα στο τραπέζι και ανάλογα με τις συνθήκες εισηγούνται και η πολιτεία αποφασίζει έτσι ώστε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα σε σχέση με την υγεία. Ναι. Εσείς τι πιστεύετε, τα σχολεία πρέπει να ξανακλείσουνε? Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, ναι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι σήμερα έτσι όπως είμαστε χτες και σήμερα, όχι. Αν δούμε όμως ότι επιβαρύνεται, ναι. Αλλά με την εικόνα αυτή τη στιγμή, την προχθεσινή και τη χθεσινή, όχι. Τώρα. Το λιανεμπόριο μπορεί να συνεχίσει με τα ίδια μέτρα? Κοιτάξτε, το λιανεμπόριο αν μπορεί να συνεχίσει με τα ίδια μέτρα. Μια πολύ καλή ερώτηση. Και αυτός είναι ένας σύνθετος παράγοντας. Όμως, νομίζω ότι λιανεμπόριο δεν είναι μόνον τα μεγάλα καταστήματα της Τσιμισκή. Λιανεμπόριο δεν είναι μόνον οι αλυσίδες καταστημάτων. Λιανεμπόριο είναι και το κατάστημα του όποιου σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Και εκεί είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κοσμοσυρωή. Αν λοιπόν κρατηθούν τα μέτρα, είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι αν δείξουμε υπευθυνότητα, υπευθυνότητα δεν είναι μόνο όταν περπατάμε στον δρόμο, δεν είναι μόνο στη δουλειά μας, υπευθυνότητα είναι και όταν θα μπω σε ένα κατάστημα ή να περιμένω τη σειρά μου. Όλα αυτά συνθέτουν μια στάση προσεκτικής ζωής απέναντι στο πρόβλημα που θα μπορούσαν, αν όλοι προσέξουμε, να είμαστε όλοι ωφελημένοι. Ναι. Από αυτή την εικόνα. Κύριε Πρίτανη, σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Οπότε, μέχρι το μεσημέρι, θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα μέτρα που θα εισηγηθούν, που θα προτείνουν. Προφανώς θα ληφθούν υπόψη και οι μετρήσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η δική σας άποψη, ποια είναι, πρέπει να πάμε σε lockdown τύπου Μαρτίου ή όχι? Διότι, όπως βλέπουμε όλοι. Εάν η κατάσταση συνεχίζει να ξεφεύγει, γι' αυτό σας είπα, περιμένουμε σήμερα θα έχουμε νέες
τρέχουν οι νέες μετρήσεις που θα ξέρουμε εάν συνεχίζεται αυτή η ανωδική τάση. Επαναλαμβάνω, γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε και ότι οι ειδικοί συνεδριάζουν συνεχώς. Τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Που σημαίνει ότι άλλο ήταν Τρίτη, Τετάρτη, άλλο μπορεί να είναι σήμερα. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα τη στιγμή που πρέπει να τα δούμε. Δεν σημαίνει επειδή πριν από δύο μέρες, τρεις μέρες ήμασταν καλά, μπορεί μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες να έχει αλλάξει άρδιν το τοπίο. Σωστά. Και στην προκειμένη περίπτωση, καλύτερα το προλαμβάνει. Είναι η ουσία το προλαμβάνει. Δεν θα φτάσουμε να πιεστεί η όλη κατάσταση στο σύστημα για να πάρουμε μετά μέτρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δράσουμε, και γι' αυτόν τον λόγο όλοι αυτοί οι προγνωστικοί δείκτες λαμβάνονται υπόψη. Να δρούμε πάντα την κατάλληλη στιγμή, να είμαστε ένα βήμα πριν το πανδημικό φαινόμενο. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής η χώρα μας τα έχει καταφέρει σε αυτό, νομίζω. Ειδικά στα πρώτα βήματα είμαστε ένα βήμα μπροστά. Ναι. Θα σας ρωτήσω και σήμερα αν έχουμε κάποιο νέο για τον τρόπο ανίχνευσης στα λίμματα του μεταλλαγμένου Βρετανικού στελέχους ή του Νοτιοαφρικάνικου. Έχω ήδη ξαναπεί ότι επειδή δεν είναι εύκολο, κάπου χθες διάβαζα σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό ότι χωρίς να σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι τύποι μετάλλαξης εκφράζονται και επιδημιολογικά, έχουν αποδειχθεί παγκοσμίως περίπου στους 4.000 τύπους μετάλλαξης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να μπορέσεις να είσαι ακριβής θα πρέπει να γίνει μια πλήρης ανάλυση όλου του γονιδιώματος του ιού για να μπορείς να δεις ποια είναι εκείνο ή ποιο είναι εκείνο το σημείο, το κομμάτι της μετάλλαξης, το οποίο είναι η Βρετανική μετάλλαξη, η Νοτιοαφρικανική ή τώρα ο υποτύπος της Βρετανικής μετάλλαξης, ο τύπος του Κέντ κλπ. Σε κάθε περίπτωση το ψάχνουμε, όμως αυτή τη στιγμή και επειδή επιδημιολογικά ο όποιος μεταλλαγμένος τύπος, αυτό έχει να κάνει πιο πολύ για το θέμα των εμβολίων, για το θέμα της πρόληψης στη συνέχεια, της εφαρμογής. Όλα όμως αυτά έχουν να κάνουν με την κλινική εικόνα του κορονοϊού. Ναι. Άρα λοιπόν η ομάδα μας είναι στοχευμένη στο να βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα που βρισκόμαστε. Όταν έχουμε το αποτέλεσμα να είστε σίγουροι ότι θα είστε από τις πρώτες που θα το μάθετε. Φοβάμαι μην το δώσετε πουθενά αλλού γιατί σας πολιορκούν. Εγώ είμαι και ευγενική, δεν θέλω να ενοχλώ κύριε Παπαϊγάνου. Λοιπόν, κλείνοντας, εχθές συμμετείχατε κι εσείς σε αυτή την περίφημη έκτακτη σύσκεψη που εγώ αναρωτιέμαι από όταν το μάθαμε μέχρι και τώρα που έχει ολοκληρωθεί για ποιον λόγο έγινε και με τόσο ετερόκλητους συμμετέχοντες. Δηλαδή είχαμε και τους παραγωγικούς φορείς, είχαμε όμως και τους υγειονομικούς, είχαμε και τους επιστήμονες. Τι έγινε? Ίσα. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή του Περιφερειάρχη να καλέσει παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή του κ. Ξοχοίδη και του κ. Χαρδαλιά, οι οποίοι εφαρμόζουν τα μέτρα των ειδικών, να καλέσει στον ίδιο χώρο να ακουστούν ταυτόχρονα όλες οι απόψεις, δηλαδή οι απόψεις των υγειονομικών, οι απόψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι απόψεις των φορέων, των εμπορικών, των επιμελητηρίων, έτσι ώστε έγινε μια διαλογική συζήτηση για να καταλάβει ο καθένας πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα και τελικά η όποια απόφαση τι πολυπαραγοντική είναι. Άλλο να ακούς τον εκπρόσωπο του επιμελητηρίου που ορθώς βάζει τα προβλήματα και τις όποιες λύσεις πιστεύει, αλλά είναι διαφορετικό ταυτόχρονα και ο επιμελητηριακός να ακούει τον υγειονομικό το τι σημαίνει ενδεχομένως αυτό που προτείνει. Άρα λοιπόν ήταν μια πολύ σωστή κίνηση για να μπορέσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι από το διαφορετικό μετερίζει να καταλάβουν πώς διαμορφώνεται η όποια άποψη μπορεί να οδηγήσει, να προταθεί και να οδηγήσει την πολιτεία να λάβει μέτρα. Ναι. Σε όλες τις αποφάσεις που θα ληφθούν και θα εφαρμοστούν. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Παπαϊωάννου. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο και με ωραία νέα από το φορτίο το οίκο. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.